Με ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα, ολοκληρώθηκε η διημερίδα του έργου ΤΟΣΚΑ, δίκτυο για τον εντοπισμό πετρέλαιο κυλίδων και την πληροφόρηση των παράκτιων περιοχών στην Αλεξανδρούπολη. Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου. Η πρώτη μέρα του συνεδρίου περιελάμβανε δράση προσομοίωσης πετρελαιοκυλίδας με εντοπισμό και παρακολούθησή της μέσω πλωτήρων με τη συνεργασία των αρμόδιων επιχειρησιακών φορέων. Η επιχείρηση προσομοίωσης, πέρα από το κομμάτι της παρουσίασης μιας καινοτόμου τεχνολογικής εφαρμογής, αφορούσε στη δυνητική αντίδραση των άμεσα εμπλεκόμενων καθώς και των συναρμόδιων φορέων, έχοντας ως σενάριο ένα περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης. Αρνητικές εντυπώσεις και αναστάτωση έχει προκαλέσει στο νοσοκομείο της Ξάνθης η φήμη που εκτείνεται τις τελευταίες μέρες και έχει κάνει λόγο για την τοποθέτηση απόστρατου στρατιωτικού από τη γειτονική περιοχή ως νέου διοικητή στο νοσοκομείο στις επικείμενες επιλογές του Υπουργείου Υγείας. Παρότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και η κυβέρνηση έχουν κάνει λόγο για τοποθέτηση διοικητών με προσόντα και ικανότητα να διοικήσουν ως σύγχρονοι μάνατζερς, η περίπτωση τοποθέτηση ενός ατόμου χωρίς το απαιτούμενο υπόβαθρο, με αυστηρά κομματικά ενδεχομένως και παλαιοκομματικά κριτήρια, δημιουργεί πραγματική αναστάτωση στο προσωπικό ανεξαρτήτως των σχέσεων που μπορεί να έχουν με τη σημερινή διοίκηση. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η υποχρηματοδότηση στην υγεία και τα επιμέρους σοβαρά προβλήματα του νοσοκομείου δημιουργούν έθαρση της ισορροπίας και της λειτουργίας της υπηρεσίας προς τον πολίτη και το εργασιακό περιβάλλον, μια προοπτική τοποθέτηση ενός απόστρατου στρατιωτικού από την γειτονική περιοχή φαντάζει καταστροφική. Μαζική πορεία αλληλεγγύη στον τουρκικό λαό πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 3 Ιουνίου στην Κομοτηνή με πρωτοβουλία της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συγκέντρωση το παρόν έδωσαν πολιτικές και κοινωνικές συλλογικότητες, εργαζόμενοι, φοιτητές, η αντεξουσιαστική κίνηση, το αναρχικό στέκι Utopia Ad, καθώς και οι νεολαίοι μουσουλμάνοι της πόλης οι οποίοι φώναζαν συνθήματα αλληλεγγύης στον τουρκικό λαό. Να σημειωθεί ότι όλα τα πανό των διαδηλωτών ήταν γραμμένα τόσο στην ελληνική όσο και στην τουρκική γλώσσα, καθώς και τα συνθήματα που ακούστηκαν στην πορεία. Η πορεία ολοκληρώθηκε το βράδυ στην πλατεία Ειρήνης της Κομοτηνής, αφού πέρασε πρώτα από κεντρικούς δρόμους της πόλης καθώς και από μουσουλμανικές γειτονιές. Ισχυρή ήταν και η παρουσία της αστυνομίας, με δημιουργίες των ΜΑΤ να έχουν αποκλείσει τους δρόμους γύρω από το τουρκικό προξενείο Κομοτηνής, ενώ άνδρες της ομάδας Δίας βρίσκονταν στην Τράπεζα Τουρκικών Συμφερόντων, Ζιραάτ.